συνεχίζουμε από εκεί που το αφήσαμε. Αφιέρωμα στην Τζένι Καρέζη, μεγάλη ηθοποιός του θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου. Αν σας ενδιαφέρει να μάθετε περισσότερα, μείνετε εδώ. Λοιπόν, ξέρεις κάτι, εσύ αρχίζεις και χαλάς. Μπορεί. Εντάξει, φίλε, δεν χρειάζεται, το κρέμα μόνο. Και θα πεθάνει. Θα πεθάνει, τον χάνουμε. Είναι, λέει, πολύ σοβαρά. Ποιος? Ο Μίκης, χτύπησε με ένα αυτοκίνητο. Θα λυποθυμίσω. Ανδρέα, Ανδρέα, σε παρακαλώ, κάνε μια χάρη. Τηλεφώνησε σε εκείνη την κλινική, την... Αγία Κατερίνη. Ναι, γεια σου. Την Αγία Κατερίνη. Ρώτησε, σε παρακαλώ, τι κάνει, αν ζει. Αγία Κατερίνη. Αγία Κατερίνη, η ίδια, δεν μου λέτε, σας παρακαλώ, μήπως σας έφεραν εκεί πέρα κάποιον Μιχαήλ Χατζησταύρου. Ναι, μάλιστα, συγγενείς. Δεν έμεινε τίποτα από το αυτοκίνητο. Αχα. Τι είπανε? Σοβαρά. Πολύ σοβαρά. Τον σκότωσα. Τι? Τον σκότωσα, εγώ είμαι δολοφόνος. Τι λες τώρα? Ανδρέα, ο Μίκης. Αυτοκτόνησε. Τι έκανε? Για μένα, ναι, για μένα. Όχι, βράδυ, αρχέ. Μα αυτοκτόνησε τώρα, φιλέμπα. Εσύ δεν ξέρετε τίποτα. Το γράμμα το έσκησα. Ποιο γράμμα? Το έχω μάθει απ' έξω. Μίκα, ένας ξένος ήρθε και σε πήρε από την αγκαλιά μου. Δεν θα το αντέξω αυτό. Θα σκοτωθώ όταν θα διαβάσεις αυτές τις γραμμές. Καλά, εσύ δεν μου έλεγες τώρα ότι... Σκάσε ζών, παίζω τώρα. Για μένα σκοτώθηκε. Ποιος σκοτώθηκε? Ο Μίκης, μπαμπά, χτύπησε με ένα αυτοκίνητο. Ρε το καημένο το παιδί. Πέθανε πολύ? Όχι ακόμα. Δεν μπόρεσε να αντέξει το χωρισμό μας. Υφτοκτόνησε, μπαμπά. Μα αυτοκίνητο βρήκε να αυτοκτονήσει. Αυτό τον βόλευε. Για μένα. Κι εγώ που ετοιμαζόμουν να χωρίσω και να γίνω γυναίκα. Σύση μου. Τώρα πια με μια χείρα. Μου πάει. Εσύ άλλα μου λέγεις τώρα. Κάσε ζώο, παίζω τώρα. Πρέπει να τρέξω κοντά του. Μπαμπά, αν πεθάνει, θα κλειστώ σε μοναστήρι. Όχι, κανή καλό βρε. Την περίοδο 1965-1966 γύρισε τις δύο μεγαλύτερες κινηματογραφικές της επιτυχίες. Η πρώτη ήταν το «Μια τρελή τρελή οικογένεια». Ήταν η ελληνική εκδοχή, ας πούμε, του «Η στρίγκλα που έγινε αρνάκι». Πάλι εδώ υποδύεται μια κοπέλα, έτσι, έναν χαρακτήρα γυναικείο που ξεφεύγει από τα κλισέ της εποχής. Ήταν το κακομαθημένο πλουσιοκόριτσο που δεν μπορούσε να μαγειρέψει. Ήταν πάρα πολύ πεισματάρα, πολύ έτσι κακομαθημένη. Παίζει ξανά με τον Αλέκο Αλεξανδράκη και ήταν εξαιρετικοί οι δυο τους. Έχουμε ένα all-star cast μαζί, από την Κατερίνα Γόγου που έπαιζε το ρόλο της παρτσακλής μικρής αδερφής και τον Αλέκο Τζανετάκο που έκανε το φίλο της, μέχρι το ζευγάρι το απίστευτο, την Αρώνη με τον Παπαγιανόπουλο. Η Πασταφλώρα είχε κλέψει την παράσταση. Μάμι! Πασταφλώρα! Ποιος είναι? Θυμάσαι που είχες μια κόρη που τη λέγανε Μίκα? Ναι! Ήρθε να σου φιλήσει το χέρι! Καλά, παιδί μου, μη φωνάζεις, έχω πονοκέφαλο. Ήρθα από τη Βενετία. Καλά, τόσος κόσμος έρχεται από τη Βενετία, δεν φωνάζει. Χαίρεσαι. Χαίρεσαι. Αλήθεια ήρθες. Πώς πέρασες? Να δεις, κάποιος με ρωτούσε τώρα πριν για σένα. Δεν θυμάμαι ποιος. Μου επιτρέπεις να σου γνωρίσω τον κύριο? Το γνωρίζω, δεν το γνωρίζω. Όχι, τώρα θα έχω την τιμή. Ξέρεις ποιος είναι? Ποιος? Ο άντρας μου. Ποιος? Ο άντρας μου. Μίκα, πάλι έκανες τρέλες. Όσοι παντρεύονται τρέλα κάνουν. Μα καλά, πώς έγινε αυτό? Πώς? Πότε παντρευτήκατε? Απρόπτα, χθες στη Βενετία. Γνωριστήκαμε στις 11 στην πιάτσα Σαν Μάρκο. Φιληθήκαμε στις 11.30 κάτω από μια καμάρα του Παλάτσο Ντουκάλ. Δεν πιστεύω να σας είδε ο κόσμος. Ησύχασε, μαμά, έγινε πολύ διακριτικά. Στη 1:20 είμαστε στο προξενείο μας. Στις 4 και κάτι. Βρεθήκαμε παντρεμένοι. Πόσο γρήγορα. Όλα τα ατυχήματα είναι ζήτημα δευτερολέπτων. Ω, με σε μέρδεγε. Ναι, σπα. Μου επιτρέψεις να φιλήσω τον άντρα σου? Α, ήσαν τα δυσάρεστα του γάμου. Τώρα πρέπει να μας προσφέρεις κάτι να πιούμε, Μίκα. Ασφαλώς. Για το εξαιρετικό γεγονός. Θα πιείτε ένα αμάρο, σινιόρε. Ένα μικρό. Αχ, Στέλιο, ήρθες. Καλημέρα, τι κάνεις, πώς από εδώ? Τρία πουλάκια. Πόμαξε τη μικρή. Τι λες, Πασταφλώρα, θα σου άρεσε να πάμε στο λαγονίσι?
Όχι, ο παπά, δεν μπορώ να πάω σε ένα νησί γεμάτο λαγούς. Μα δεν έχει λαγούς. Έλα τώρα, μαμά. Είναι και ωραία μέρα. Θα αλλάξουμε περιβάλλον. Καλά, πάμε. Εσύ πρόσεξε. Μην πάρεις μαζί σου του φέκι. Ξέρεις ότι με αναστατώνουν οι πυροβολισμοί. Και ειδική μνήμα να κάνω και στον Καλυβοκά, ο οποίος ήταν εξαιρετικός ως πρώην αραβωνιαστικός που θα πήγαινε στο Λονδίνο για να ανακαλύψει τέλος πάντων το πώς θα γίνει άντρας. Στην Αγγλία. Θα γίνω άντρας. Τι λέει ρε παιδάκι μου, στην Αγγλία βρήκε να πάει να γίνεις άντρας. Επίσης είναι ταινία η οποία με τα χρόνια έχω διαβάσει σκληρές κριτικές για αυτήν, ότι εντάξει, ήταν μια μουσική κομμωδιούλα με λίγο, ας το πούμε, το θεωρήσαν, έχω διαβάσει, μέχρι και κρύο χιούμορ. Δεν το πιστεύω, δεν ξέρω αν είναι το συναισθηματικό δέσιμο που νιώθουμε με αυτές τις ταινίες, γιατί όλοι τις βλέπαμε, οι περισσότεροι τουλάχιστον νομίζω, σαν παιδάκια, οπότε και κάτι να ήταν και λίγο έτσι με τα σημερινά δεδομένα της πολιτικής ορθότητας, λίγο πιο προσβλητικό, τότε μας πέρναγε λίγο στα ψηλά. Εμένα μου άρεσε, δηλαδή ακόμα αν την πετύχω θα τη δω, έστω για λίγο, να πετύχω ας πούμε συγκεκριμένες σκηνές. Τώρα εντάξει, περιορέξεως, αυτό που λέω, κολοκυθόπιτα. Αγάπη μου! Κοίτα σύνδεση, σήμερα που μάθησες μονάχη μου είπα να κάνω ένα περίπατο και δρόμο μας εντομώσανε πάνη. Καλημέρα σας. Λιόλιο μου, γιατί προσάλτσες όπου ξέρεις πως σε πειράζουνε. Τι λέει αυτή. Μια απίθανη μανία με τις σάλτσες. Αλήθεια, Στέλιο, μην τροσάλτσες παχαίρ. Πολύ σωστά. Και ξέρετε, εγώ πώς θα παντρευτούμε μετά με το λιόλιο μου, τον Εσακουμπαράς. Αχ, τι να σας πω, κυρία μου. Είναι λέμαργος, πάρα πολύ λέμαργος ο λιόλιος μου. Ποιος λιόλιος, μαντάμ. Ο Στέλιος Κέλλελ, το φωνάζω λιόλιο χαϊδευτικά πάντοτε. Ξέρετε, στον πρώτο του γάμου απέτυχε ο καημένος, ποτέ δεν καταφέρει να το μαγειρέψουν κάτι καλό. Εκείνη η πρώτη του γυναίκα ήταν απερίγραπτη. Το καημένο, το λιόλιο. Και έχει δυο κόρες θεότρελες. Γιόλιο, δεν θα με γνωρίσεις με τις κυρίες. Τι λέει αυτή, ρε, σιγά ρε, μου πάγε στον κάλο, ρε. Καλά σου λέει, αγωνιαστιά σου, εσύ είσαι έτσι, κυρίες. Κύριε, λέει, ναι, ωραία, Ανδρέα, είδες, με συγχωρείς, μωρό, λίγο να το ξεχάσω. Η γυναίκα μου, η κόρη μου, η αραβωνιαστιά μου. Ποια? Η αραβωνιαστιά του, η καινούργια σου μαμά. Με τον Γιόλιο αγαπιόμαστε πάρα πολύ. Πες το Γιόλιο. Το λέω τι. Και μόλις πάρει διαζύγιο θα παντρευτούμε. Κατάλαβες τώρα γιατί μετρούσαμε το σπίτι, για να δούμε αν χωράμε όλοι. Τι? Μαζί μας θα μείνετε. Φυσικά όλοι μαζί. Να μην τουρλού τουρλού. Αν κατάλαβα καλά, πρόκειται να παντρευτείς την κυρία. Κατάλαβα. Με συγχωρείς, Στέλιο. Εγώ δεν αισθάνομαι καλά. Δεν αισθάνομαι καθόλου καλά. Θα πάρω αμέσως στο σοφέρ σου και θα γυρίσω στο σπίτι. Κυρία μου, χάρηκα πολύ. Δηλαδή δεν χάρηκα. Καθόλου δεν χάρηκα. Χαίρετε. Μπα. Λιόλιο. Μήπως θύμωσε. Δύο ενδιαφέρουσες πληροφορίες για αυτή την ταινία είναι ότι για τον ρόλο της Πάστα Φλόρας είχε προταθεί η Ρένα Βλαχοπούλου, ήταν η πρώτη επιλογή και εκείνη το απέρριψε, οπότε ήρθε η Αρώνη, η οποία το απογείωσε. Τώρα τι έκανες? Πάντως ήταν πολύ κουτό να στερηθείς ένα ταξίδι τόσο ευχάριστο. Μπαμπά. Ναι. Είδες, πήγε να μου δώσει χαστούκι. Δεν στο δώσε όμως. Ευγενέστατος άνθρωπος. Όχι, Πάστα Φλόρα. Ωραία, όλοι μας χρειάζεται και κανένα χαστούκι. Μπαμπά. Ναι. Δώσ' το μου εσύ. Ποιο? Το χαστούκι. Δώσ' το μου εσύ. Μα εγώ... Δώσ' το μου, ναι. Μίκα, σου απαγορεύω να παραχωρείς τους άνδρες τέτοια δικαιώματα. Δώσ' το λοιπόν. Μπαμπά. Μπαμπά. Όχι, μπαμπά μου, αυτό το χαστούκι έπρεπε να το έχει δώσει εδώ και 20 χρόνια. Εδώ και 20 χρόνια! Και το δεύτερο ήταν ότι η Μέρη Αρώνη σε κάποια φάση αποχώρησε από το πλατό και απείλησε ότι δεν θα ξαναγυρίσει όταν της έσκασε μια πολύ δυνατή σφαλιάρα ο Παπαγιαννόπουλος. Είχε να το λέει ότι τα χαστούκια που έριχνε στις ταινίες ήταν αληθινά και η Αρώνη λίγο μάλλον την είχε ακούσει, πρέπει να πόνεσε, και είχε τσαντιστεί. Μάντας! 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 Και οι άντρες στη Βουλή! Και οι άντρες στη Βουλή! Και οι άντρες στη Βουλή! Πες κάτι. Τι να πω. Πες κάτι για το νησί, για τους αγώνες μας. Λόγο! Αγαπητοί πολίτες! Συμπολίτες. Εννοώ συμπολίτες. Μαλακότερα. Μπράβο! Προς το καλό της νήσου μας,
αποφάσισα να κατέλθω εις τον εκλογικό αγώνα υπό τη σημαία των ενδόξων αγώνων μας. Οι αγώνες της νήσου μας από τις εποχής των αγώνων του 21 δίδουν εις την νήσο μας το δικαίωμα να αγωνίζεται τον καλόν αγώνα για την πρόοδο και την ευημερία της. Μπράβο! Να βασίλισσες! Τους αγώνες. Ζητώ λοιπόν την ψήφο σας για το καλό όχι μόνο της νήσου μας, αλλά και ολοκλήρου του έθνους. Εγώ δεν χειροκρότησα για αυτά που είπατε, αλλά από τη χαρά μου που σας είδα. Τον ικανοποιεί περισσότερο. Α, όχι, και αυτά που είπε ήταν ωραία, δεν συμφωνεί. Όχι, κυρία Κασανδρή μου, τώρα τέτοιες κοτσάνες δεν έχω ξανακούσει. Δεν με παρεξηγείτε. Όχι, δίκιο έχετε. Δεν είπατε και τίποτα άλλο. Όλα αγώνες και αγώνες. Και τι αγώνα έκανα να τα πω. Η δεύτερη την είχαμε αναφέρει, είχε κόψει και πολλά εισιτήρια, ήταν μέσα στις 30 πιο εμπορικές ταινίες. Ήταν το Jenny Jenny. Είδαμε στο προηγούμενο, οπότε δεν θα σας πω παραπάνω γι' αυτό. Σε ευχαριστώ, Παναγία μου. Τώρα βέβαια μου πήρες τη συντροφισά μου πολύ νέα, αλλά μου το ξεπλήρωσες το κακό με τον γάμο της κόρης μου. Ευτυχισμένη με τον γάμο της κόρης μου. Σε ευχαριστώ. Έπατε στη ζένα μου, λόγο βγάζει διάρκα. Πάσε με ρε, μα τι να μαγκάνω του σταυρό μου. Σας το κοπίδι ρε, παιδιά, κάτω φορέ. Δεν θέλω να μου μιλάτε να μαγκάνω του σταυρό μου. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Θα περάσουμε στο «Μια σφαίρα στην καρδιά» του 1966. Ήταν μια ταινία ελληνογαλλικής παραγωγής, σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη. Ήταν εμπορική αποτυχία το συγκεκριμένο, όπως και η επόμενη της ταινία, το «Εκείνος και εκείνη» της Φίνος Φιλμ. Ωστόσο, ήταν μία περίοδος που η Καρέζη είχε αρχίσει να πολιτικοποιείται, ακόμα και άθελά της. Στην θεατρική παράσταση «Βίβα Ασπασία» του Ιάκωβου Καμπανέλη, υπήρχε μία κοσμοπλημμύρα θεατών, οι οποίοι αποθέωναν τους συντελεστές, και ξεκίνησε μία μεγάλη μάχη από τον τύπο και από τους κριτικούς ειδικά της εποχής, που έλεγαν ότι αυτό το έργο ήταν μία επέσχυντη ύβρις προς την εθνική αντίσταση. Το κοινό μετά τρόμαξε, φοβήθηκε ότι αν πήγαινε να δει την παράσταση θα ήταν λες και διαπράττει, ας πούμε, ένα εθνικό αμάρτημα. Μεγάλη η δυσφήμιση του έργου, υπήρξαν πολλές επιστολές συμπαράστασης από ανθρώπους των τεχνών και των γραμμάτων, αλλά αυτό δεν άλλαξε κάτι και η Καρέζη είχε δηλώσει ότι ήταν η πρώτη φορά που συνειδητοποίησε πόσο η τέχνη και πιο συγκεκριμένα το θέατρο συνδέεται άρρηκτα με την πολιτική. Σε τρόμαξα? Όχι. Δεν φάνηκε στο μεσημέρι από το γραφείο? Ναι, φύγα αργά, θα είχε σχολάσει. Φαίνεσαι κουρασμένος. Είχα τρεχάματα σήμερα, στενοχωρήθηκα κιόλας. Γιατί? Το μόνο μπορώ να σου πω είναι ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καθόλου καλά. Τι θες να πεις? Νομίζω πως θα έχουμε πόλεμο. Ένα σκληρό και άνισο πόλεμο. Και αν γίνει κάτι τέτοιο, δεν πρόκειται να καθίσω στο γραφείο να πολεμάω με τα μελανοδοχεία. Θα ζητήσω να πάω εκεί πάνω. Γι' αυτό λέω να χρησιμοποιήσουμε αυτά εδώ πριν είναι αργά. Αλέξη. Αν φύγω για εκεί πάνω, θέλω να έχω πίσω μου κάτι δικό μου. Να μπορώ να περιμένω τον ταχυδρόμο. Δεν θα γίνει τίποτα από όλα αυτά. Δεν μπορεί να τρελάθει όλος ο κόσμος. Το 1967 ήταν μια χρονιά σταθμός για την προσωπική της ζωή. Γνώρισε τον Κώστα Καζάκο, μάλλον τον γνώρισε καλύτερα γιατί είχαν προηγηθεί κάποιες συναντήσεις μεταξύ τους που ήταν όμως σαν να μην είχαν γίνει, στο πολεμικό δράμα «Κονσέρτο για πολυβόλα». Μπορεί ένα ζευγάρι να το συνδέουν 1000 πράγματα, αλλά η βάση όλων είναι το σεξ. Έρωτας χωρίς σεξ είναι αδύνατο να υπάρξει. Δυστυχώς όμως υπάρχει σεξ χωρίς έρωτα. Τώρα τι σόι σεξ είναι αυτό δεν μπόρεσα ποτέ να το καταλάβω. Γιατί για μένα από τα πιο μαγευτικά στοιχεία είναι η ανακάλυψη του άλλου ανθρώπου. Αλλά το άλλο άτομο πρέπει να το αγαπάς για να θέλεις κάθε στιγμή να το ανακαλύπτεις. Δεν είμαι καθόλου πουριτανή, συχαίνομαι όμως βαθύτατα τον ελεύθερο έρωτα.
Αυτή η χειραφέτηση της γυναίκας, η κακώς εννοούμενη σεξουαλική ελευθερία και η εξίσωσή της με τον άντρα βρίσκω πως είναι ολέθρια. Ποτέ δεν ανακαλύπτει κανείς τον έρωτα μέσα από πολλούς ανθρώπους. Μία γυναίκα πρέπει να κρατάει τον εαυτό της για τον άνθρωπο που θα ερωτευτεί ή έστω που θα νομίζει ότι έχει ερωτευτεί και να μην σπαταλιέται. Γιατί αν ζει τη ζωή της έντονα, όταν θα έρθει εκείνος ο άντρας που θα ερωτευτεί πραγματικά, δεν θα έχει πια να του δώσει τίποτα παρά μόνο ένα βρώμικο κορμί και μια ακόμα πιο βρώμικη ψυχή. Ακραία η άποψη της Τζέννη Καρέζη για τον έρωτα και το σεξ. Όμως αν σκεφτούμε ότι εκείνο τον καιρό είχε δηλώσει και ότι λυπόταν για τα χρόνια που είχε χάσει πριν γνωρίσει τον Καζάκο και ότι θα ήθελε να έχει κερδίσει τον χαμένο χρόνο και ότι μαζί του ένιωσε την ολοκλήρωση και πραγματικά ευτυχισμένη, εντάξει, λίγο δικαιολογείται. Ο έρωτάς τους ξεκίνησε κάτω από μία ελιά, με μία παρτίδα τάβλη, μία παρτίδα που, όπως είχε πει και ο Κώστας Καζάκος, τράβηξε 27 χρόνια. Η Καρέζη είχε εντυπωσιαστεί πάρα πολύ από τον μαχητικό του χαρακτήρα, γιατί ο Καζάκος ήταν ενάντια στη Χούντα, επηρεάστηκε πάρα πολύ από αυτόν και ο δεύτερος της γάμος, ακόμα και σαν τελετή, δεν είχε καμία σχέση με τον πρώτο. Η τελετή ήταν απλή, λιτή, εκείνη είχε πάει στην εκκλησία φορώντας ένα μίνι νηφικό και για δεξίωση έκαναν απλά ένα δείπνο για τους φίλους και για τους συγγενείς στην βεράντα του σπιτιού τους. Αφήστε τα τουφέκια! Ο επισκέπτης μας είναι ο Θεόφιλος Αργούζης. Νοικοκύρης και παλιός γνωστός. Και πατέρας του γαμπρού μας. Του πρέπει πιο καλή υποδοχή. Καλώς ήρθες στο σπίτι μου, γέροντα. Μόνο που έρχεσαι για πρώτη φορά και έκανες ένα μικρό λάθος. Η πόρτα πέφτει από εκεί. Στην αυλή είναι οι άνθρωποι σου και λέει το κοπάνε. Αν ερχόμουν από την πόρτα θα χινόταν άλλη μια φορά, είμαι και δεν ήθελα. Τότε έκανες καλά που ήρθες έτσι. Παράτα το τουφέκι και κάτσε. Άσε την ύφη να φιλήσει τα δυο σου χέρια. Στάς αυτού! Δεν θα παρατήσω το τουφέκι, ούτε θα κάτσω. Ούτε θα αφήσω να μου φιλήσουν τα χέρια. Έμαθα πως στη δική σας μεριά του ποταμιού αύριο το βράδυ είναι να γίνει γάμος. Ήρθα ο ίδιος να σας πω αυτό για να το ξέρετε. Αυτό το γάμο δεν τον θέλησα ούτε εγώ, ούτε η αλληγή μου. Δεν έδωσα την ευχή μου, δεν τον ευλογώ. Πατέρα. Όχι, πατέρα. Μη με λες, πατέρα. Σήμερα μου πεθαίνει ένας γιος. Ανοίγω ένα λάκκο και καρφώνω ένα σταυρό. Ο Θεόφιλος ο Αργούζης είχε τρεις γιους και του μένουν δυο. Παρά την γοητευτική και επιβλητική παρουσία του Κώστα Καζάκου, στο «Αγάπη και αίμα», τα πόστερ της ταινίας είχαν την Τζέννη Καρέζη με τον Λάκη Κομνηνό. Ήταν μία ταινία πολύ εντυπωσιακή, ήταν western, είχε στοιχεία από τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα, μία έντονη αισθηματολογική έτσι διάσταση, ακραίες συμπεριφορές, οι ήρωες, θεωρείται μία από τις καλύτερες ταινίες της Finos Film και είναι και η δεύτερη σκηνοθετική δουλειά του Νίκου Φόσκολου, είχε προηγηθεί το «Οι σφαίρες δεν γυρίζουν πίσω». Είχε υποθεί ότι επειδή ο Φόσκολος ήταν ακόμα άπειρος, ήταν λίγο ταλαιπωρία τα γυρίσματα για τους ηθοποιούς, γιατί το σενάριο γυρίστηκε με τη σειρά του σεναρίου. Ναι, τι είπα τώρα. Η ταινία γυρίστηκε με τη σειρά που ήταν γραμμένο το σενάριο, πράγμα που σημαίνει ότι υπήρχαν σκηνές τις οποίες κάποιοι ηθοποιοί δεν μπορούσαν να είναι, παρόλα αυτά ήταν αναγκασμένοι να βρίσκονται στο χώρο του γυρίσματος. Τεχνικά πράγματα, τέλος πάντων. Εντάξει, κανείς δεν παραπονέθηκε, όλοι ήταν ευχαριστημένοι που παίξαν στην ταινία. Παρόλο που, όπως και σχεδόν σε όλες τις ταινίες που είχε παίξει, λίγες ήταν αυτές εκείνη την περίοδο που τον έβαζαν να κάνει το καλό, ο Κομνηνός έκανε πάλι τον κακό για άλλη μια φορά. Ήταν ερωτευμένος με την Καρέζη, αλλά εκείνη δεν τον ήθελε. Έχει και μια σκηνή που μου είχε μείνει όταν ήμουν παιδάκι, εκεί που της καθάριζε τις μπότες με το πουκάμισό του. Εμένα ήταν μεγάλη αδυναμία μου και είναι ο Λάκης Κομνηνός, από τους πιο ωραίους άντρες που περάσαμε στο σινεμά. Και σε αυτή την ταινία, αν και έχει δεύτερο ρόλο, νομίζω ότι στάθηκε επάξια, γιατί είναι δύσκολο να παίζεις τον κακό καλά. Και ειδικά όταν έχεις να κάνεις με την Καρέζη και με τον Καζάκο. Τα κατάφερε και στάθηκε πολύ επάξια απέναντί τους.
Βλέπετε πόσο το έχω προφυλάξει για να μην το χάσω, ε. Και αν χάνατε όλη την τσάντα, ας πούμε. Υπάρχει το αυθεντικό πρωτόγραφο στο πρωτοδικείο. Τότε προς τι όλα αυτά. Δίνει υπογραμμή σε τη σημασία του εγγράφου. Αυτό για μένα είναι ιερόν. Για να δούμε, είναι και για μας. Μία διευκρίνηση. Αυτή δεν είναι η πλήρης διαθήκη. Υπάρχει και παλαιότερο έγγραφο, στο οποίο η Μακρίτσα αναφέρει ότι τα δύο πλοία και το ναυτιλιακό γραφείο νέα Λονδίνο τα καταλείπει η Σεβαγή Ιδρύματα. Α, και την έπαυλη την αφήνει να γίνει πρεβαντόριον. Και αυτό είναι ένα πρόσφατο συμπλήρωμα το οποίο η Μακρίτσα συνέταξε μόλις προμηνώς, ώστε να διστάνθει το τέλος της. Και αυτό είναι το αφρόνι μας. Και όταν λέγω ημάς, δεν εννοώ η μαρσί το είναι ύψιλον, αλλά η μη αρσί το είναι ήττα. Μα τώρα για γραμματική είμαστε. Λέγε, Χριστιανέ μου, γιατί όσο να το μάθουμε θα τα πάρουν οι δικοί μας οι κληρονόμοι. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, μην το εκλάβετε ως εγωιστικό που αρχίζω από εμένα, αλλά με αναφέρει πρώτον. 1968, ένας υπότης για τη Βασούλα. Εδώ, ως μία άλλη μπέλ από την Πεντάμορφη και το Τέρας, η Καρέζη υποδίεται μία κοπέλα που είναι χωμένη στα βιβλία της, και ξαφνικά της έρχεται ο έρωτος όχι με ένα τέρας, αλλά με τον Φέδωνα Γεωργίτσι. Γίνονται διάφορα μπερδέματα, γιατί αυτός είναι ήδη παντρεμένος, πρέπει να κάνουν έναν λευκό γάμο για να πάρει η Καρέζη μια περιουσία. Κλασικά μπερδεματάκια που συμβαίνανε τότε στις ελληνικές ταινίες, αλλά ιδωμένα με έναν διαφορετικό τρόπο, λίγο πιο έτσι, λιγότερο επιφανειακό νομίζω. Από τις πολύ χαριτωμένες κομμωδίες ήταν νομίζω και η τελευταία της που έπαιξε έτσι το πιο κωμικό στυλ. Οι επόμενες της ταινίες ήταν αρκετά πιο σοβαρές, ας το πούμε. Το 1968 και μετά τη μεγάλη θεατρική επιτυχία Θεοδόρα η Μεγάλη στη σκηνοθεσία του Αλέξη Μινωτή, συνεργάζεται αποκλειστικά και μόνο με τον σύζυγό της. Ανοίγει ένα καινούριο κεφάλαιο στη ζωή της, το οποίο την ολοκλήρωσε, νομίζω, και σαν άνθρωπο και σαν γυναίκα. Ξεκίνησε να ανακατεύεται και εκείνη με το κομμάτι της αντίστασης. Τον Απρίλιο του 1969 έρχεται και η ολοκλήρωση της ευτυχίας του ζευγαριού με τη γέννηση του γιού τους. Υπάρχει και ένα ωραίο ανέκδοτο που είχα ακούσει στη Μηχανή του Χρόνου συγκεκριμένα, ότι ο γιος τους ήταν να γεννηθεί την ημέρα που ανέβηκε η Χούντα και ήταν η παράδοση να βαφτίζουν τα παιδιά οι δικτάτορες. Είχαν πάθει λοιπόν ένα μίνι σοκ οι Καρέζη με τον Καζάκο στην περίπτωση που συνέβαινε αυτό, αλλά ευτυχώς γεννήθηκε άλλη ημερομηνία και το γλίτωσαν. Μαρίνα Βιέρη. Υποθέτω ότι δεν σας λέει τίποτα το όνομα και μένα δεν μου έλεγε πριν από λίγο καιρό. Είναι το χαμένο σύριαλ της Τζένις Καρέζη που βγήκε στον αέρα για να ανταγωνιστεί τον άγνωστο πόλεμο του Φόσκολου. Οι παλιότεροι ίσως να το θυμάστε, εμείς οι καινούργοι και να θέλουμε δεν μπορούμε να το δούμε γιατί δεν έχει μείνει τίποτα στα αρχεία. Ήταν σε σενάριο της Τζένις Καρέζη, η ίδια είχε αρνηθεί στην αρχή, είχε υπογράψει με ψευδώνυμο ως Παυλίνα Μποτάση. Δύσκολο σύριαλ, γυρίστηκε το 1973, περισσότερο επειδή η Καρέζη θεωρούσε ότι η τηλεόραση ήταν ένα μέσο για να μπορέσει να απευθυνθεί και σε ένα κοινό το οποίο μπορεί να μην την είχε δει και ποτέ στο θέατρο, ήταν συγκεκριμένα τα μηνύματα που ήθελαν να περάσουν μέσα από αυτό το σύριαλ και θα βοηθούσε το να τους έβλεπε πολλοί κόσμος. Σε αυτή την περίοδο της λογοκρισίας, η σειρά αντιμετώπισε πάρα πολλά προβλήματα. Ο Κώστας Αρζόγλου που έπαιζε, αναγκάστηκαν να τον πεθάνουν στη σειρά. Υποδιόταν έναν προοδευτικό που είχε υπογράψει ένα χαρτί για την απελευθέρωση κρατουμένων. Είχε πέσει πετσόκομα από τα πρώτα επεισόδια. Και η συνέχεια ήρθε στο θέατρο, παρόλο που το τηλεοπτικό δεν τους δούλεψε όσο θα θέλανε, με το μεγάλο μας τσίρκο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας! Καλησπέρα σας! Αλλιώς πέρσι και αλλιώς φέτος, έτσι! Πώς να παίρνει η ώρα να τα φέρνει ο χρόνος, που λένε!
Και να είμαστε λοιπόν ύστερα από 7 χρόνια και κάτι εκεί που βρισκόμαστε πριν από 7 χρόνια και παραπάνω. Τι δεν λέω καλά. Αφού περάσανε 7 χρόνια και κάτι, εμείς πώς πήγαμε πίσω? Διότι θεωρητικώς πηγαίναμε μπρος, αλλά στην πραγματικότητα πηγαίναμε πίσω. Άστα τώρα αυτά και πεστάρα. Σε παρακαλώ, άκουσε αυτό το ύφος, έτσι. Οι διαταγές τέρμα. Τώρα εγώ θα λέω την αλήθεια. Ελεύθερα, χωρίς φόβο και με πάθος. Στάσου βρε πουλάκι μου πρώτα. Μη με ξαναπείς εμένα πουλάκι μου, έτσι. Με συγχωρείτε, το ξέχασα. Μην βιάζεσαι όμως, περίμενε να δέσουμε πρώτα. Και γιατί δίνουμε το γρηγορότερο, παιδάκι? Γιατί το σκηνί είναι φαγωμένο, έχει και κόμπους. Είναι πολύ μεταγυρισμένο, έτσι. Βέβαια. Όλα τα σκηνιά μέχρι και οι υπερορίες που κάνανε όλα αυτά τα χρόνια. Ωραία, εμείς τώρα να δέσουμε με το ολοκαίνουργο σκηνί. Ναι, αυτό κάνουμε, αλλά θέλει δουλειά. Υπομονή. Υπομονή. Πάει. Τέτοια υπομονή να τη χαίρεσαι. Εντάξει, λέμε έτσι. Πάει, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το έργο μας είναι και πάλι ένα πανόραμα όπου θα χαρούμε, θα τραγουδήσουμε, θα σκεφτούμε, γιατί όλα αυτά είναι οι ευθύνες της Ρόντας που δεν σταματάει ποτέ για πάντα. Ποτέ τον ποτέ. Και για να μπούμε μέσα στην ατμόσφαιρα του έργου μας, είναι ανάγκη, κυρίες και κύριοι, να κάνουμε μια μικρή ανακεφαλαίωση ορισμένων περιστατικών και γεγονότων. Η συγκεκριμένη παράσταση, παρόλο που είχε επισημανθεί από το καθεστώς, δηλαδή είχε πάρει άδεια, τα κείμενα ήταν πολύ αλληγορικά γραμμένα, δεν μπορούσαν στην αρχή να παρέμβουν προκαταβολικά από την Επιτροπή της Λογοκρισίας. Έτσι έπαιξε η παράσταση, είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Τα κείμενα ήταν του Ιάκωβου Καμπανέλη, η σκηνοθεσία του Κώστα Καζάκου, μαζί έπαιζαν ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος, ο Νίκος Κούρος, ο Τίμος Περλέγκας και ο Χρήστος Καλαβρούζος. Τη μουσική είχε γράψει ο Σταύρος Ξαρχάκος και είχε τραγουδήσει ο Νίκος Ξυλούρης. Επίσης, τα σκηνικά ήταν του Ευγένιου Σπαθάρη. Η συγκεκριμένη παράσταση διακόπηκε πάρα πολύ βία. Η Τζένι Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος είχαν σταθεί στο πλευρό των φοιτητών στο Πολυτεχνείο και τρεις μέρες μετά την εξέγερση η Καρέζη συνελήφθη, έμεινε στη φυλακή για περίπου ένα μήνα. Και μετά την πτώση της Χούντας, συμμετείχε στη μεγάλη εκδήλωση συμπαράστασης για την Κύπρο, στο Παναθηναϊκό Στάδιο, στην Δημοκρατική Αντιμοναρχική Ένωση κατά την περίοδο του δημοψηφίσματος για το πολίτευμα και είχε μια πάρα πολύ έντονη πολιτική δράση γενικά, η οποία τη στήχησε και το κόψιμο της ταινίας Δεσποινής Διευθυντής τον Φεβρουάριο του 1975 από την ΙΕΝΕΔ. Τα πραγματικά παλικάρια δεν έχουν το νου τους σε παντριές, αλλά στον αγώνα. Ξέρεις τι να λες τις προξενήτρες, μάνα? Ότι θα παντρευτώ εκείνον που θα κόψει και θα ραδιάσει την αυλή μου τα περισσότερα κεφάλια Τούρκων. Είσαι τελείως τρελή. Και κάτι άλλο, μάνα. Με τι πρίκα θα με παντρέψεις? Το σεντούκι μας είναι γεμάτο λίρες. Έχεις τη μεγαλύτερη πρίκα. Ωραία. Τότε να μου τις δώσεις για να αρματώσω καράβια για τον αγώνα. Όταν ελευθερωθούμε, η πατρίδα θα μας τα δώσει πίσω διπλά και τρίδιπλα. Στον κινηματογράφο ακολούθησαν οι ταινίες «Μια γυναίκα στην αντίσταση», «Μαντώ Μαυρογένους». Το 1972 γύρισε και την ερωτική συμφωνία σε δικό της σενάριο και σκηνοθεσία Κώστα Καζάκου. Πάρα πολύ ωραίο δράμα, από τα πιο εντυπωσιακά και τα πιο ποιοτικά του ελληνικού κινηματογράφου εκείνης της εποχής. Η τελευταία της ταινία ήταν η Λυσιστράτη, βασισμένη στο αρχαίο κείμενο. Ωραία η ιδέα, έξυπνο το να μεταφερθεί κάτι εμπνευσμένο από το αρχαίο θέατρο στο σινεμά. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είχα καταξετρελαθεί, παρόλο που το cast ήταν ωραίο, μεγάλο, έπαιζε και Μέρη Χρονοπούλου. Είχανε κρατήσει έτσι και το ωραίο το χιούμορ του Αριστοφάνη, όμως... Εντάξει, δεν ξέρω, κάτι δεν μου είχε λειτουργήσει. Νομίζω ότι μόνο οι Καρέζοι με τη Χρονοπούλου ήταν αυτές που άξιζαν πολύ περισσότερο από αυτήν την ταινία. Λίγους μήνες πριν τον θάνατό της, είχε νοσήσει από καρκίνο
Είχε γράψει και μία αυτοβιογραφία, η οποία εκδόθηκε ένα χρόνο μετά το θάνατό της, με τον τίτλο «Τετράδια ζωής». Αξίζει να το διαβάσετε, αν μπορείτε να το βρείτε. Ήταν μία γυναίκα η οποία αντιστεκόταν σε οτιδήποτε χλιαρό. Έφυγε όπως ήρθε, πάρα πολύ αγέροχη, πολύ αντισυμβατική. Αυτή η φράση, το «εγώ δεν είμαι για το λίγο», είναι κάτι που μου έχει μείνει από εκείνη και νομίζω πραγματικά ότι ήταν μια γυναίκα και πρότυπο και σύμβολο. Εδώ θα ήθελα να το αναφέρω για όποιον ενδιαφέρεται ότι υπάρχει το Ίδρυμα της Τζέννης Καρέζη. Είχε ιδρύσει βασικά τον Σεπτέμβριο του 1992 μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία παρέχει ανακουφιστική φροντίδα σε καρκινοπαθείς και ασθενείς με άλλες χρόνιες νόσους. Ιδρυτικά μέλη ήταν ο Κώστας Καζάκος, η Μελίνα Μερκούρη, η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο Νίκος Κούρκουλος, η Νόνικα Γαλινέα, πολλοί κόσμος έτσι των τεχνών και των γραμμάτων. Βοηθάει και τους ασθενείς και τις οικογένειες και τους φροντιστές με ψυχολογική υποστήριξη, με θεραπείες για τον πόνο, συμπληρωματικές δηλαδή, 24ωρη τηλεφωνική επικοινωνία. Για όποιον ενδιαφέρεται, αν θέλει να δει πώς μπορεί να βοηθήσει, θα έχουμε κάποια link από κάτω. Αυτά για την Τζέννη Καρέζη. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν θέλετε να δείτε αφιερώματα και σε άλλους ηθοποιούς, σκηνοθέτες, ταινίες, θέματα, μπορείτε να μου γράψετε κάτω στα σχόλια τι θα θέλατε. Τα γνωστά, κάντε like, share, κλικ στο καμπανάκι για να ενημερώνεστε για ό,τι καινούργιο ετοιμάζουμε εδώ στη 7 Arts. Και μέχρι την άλλη Τετάρτη να περνάτε καλά. Bye!